Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βιβλιοπαρουσίαση. Αφορούσε το βιβλίο του Μιχάλη Κατράκη, «Υλικό καθαρισμού». 9 συγκλονιστικά διηγήματα κτισμένα πάνω σε θέματα που ή δεν φτάνουν στα δελτία ειδήσεων ή φτάνουν αλλοιωμένα για την εξυπηρέτηση της τηλεοπτικής τρομολαγνίας. Το έλεγα από την αρχή. Αυτό είναι ένα βιβλίο που πολλοί θα θέλουν να λένε ότι έχουν διαβάσει και πολλοί λίγοι θα καταφέρουν τελικά να το διαβάσουν. Δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο, δεν είναι ένα βιβλίο που το παίρνεις και το διαβάζεις μόνο του, είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις παράλληλα με κάτι άλλο, ή επιστρέφεις σε αυτό, ή αν νιώθεις αρκετά έτοιμος να δοκιμαστείς, δοκιμάζεσαι. Είναι ένα βιβλίο δοκιμασία. Δεν είναι για τώρα, δεν είναι για τη μία μέρα, δεν είναι για τις διακοπές μας. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα βιβλίο που ελπίζω να προκαλέσει επιστροφές και όχι να διαβαστεί και να μπει στο ράφι. Να γυρνάμε για να διαβάσουμε αυτό το ένα σημείο που θυμάμαι ότι μου έμεινε. Κοίτα τι έγραψε. Ή είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Απλά όταν μου προτάθηκε να κάνω ανάγνωση κομματιών, επειδή το έχω ξανακάνει, ομολογώ ότι δεν το έδωσα τόση σημασία. Πήγα λοιπόν, πήρα από την Ευρυδίκη στο μανιφέστο το βιβλίο. Μου είπε η Ευρυδίκη ότι είναι μια γροθιά στο στομάχι. Αρχίζω λοιπόν την Παρασκευή να το διαβάζω. Ξεκίνησα, κατόρθωσα να διαβάσω 3,5 διηγήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή δάκρυσα, αν όχι έκλαψα. Και το άφησα στην άκρη. Απευθύνθηκα στο Κοσμοτέ για να βρω μια ελαφριά ταινία λίγο να αναχαρίσω. Και τέλος πάντων το ολοκλήρωσα στις επόμενες ημέρες. Βέβαια, ναι, πέρασα δύσκολα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο μάθημα. Σε κάνει να σκέφτεσαι. Ελπίζω να μην σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε μετά τη σημερινή βραδιά και να είναι κάτι που να το έχουμε τουλάχιστον στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να μπορούμε να υπάρχουμε και βάση αυτού. Δηλαδή, πραγματικά κάποια κομμάτια, κάποιες περιγραφές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Και ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση που ένας άντρας έγραψε διηγήματα σχετικά με τη γυναίκα με τέτοια ευαισθησία. Ήταν μια λογοτεχνική βραδιά η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους δραμηνούς συμπολίτες μας. Γέμισε ο εξωτερικός χώρος του καφέ Παλιό Ρολόι. Ας μου επιτραπεί να το αναφέρω, γιατί είναι μόνιμος χώρος διεξαγωγής των θερινών λογοτεχνικών εκδηλώσεων του Συλλόγου. Πλην όμως είχαμε να το πράξουμε ο Σύλλογος εδώ και 2 καλοκαίρια. Από το καλοκαίρι του 19, για το γνωστό λόγο ανωτέρας βίας που ισχύει παγκοσμίως. Το καταλαβαίνετε όλοι. Κάναμε μία πρώτη λοιπόν λογοτεχνική εκδήλωση εχθές το βράδυ. Παρουσιάσαμε τη νέα δουλειά, λογοτεχνική δουλειά, την Συλλογή Διηγημάτων Υλικό Καθαρισμού του Μιχάλη Κατράκη, ο οποίος είναι ένας νέος λογοτέχνης, ζει στη Δράμα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δραμηνός, είναι δραμηνός καρδιάς, είναι πολυγραφότατος, έχει εκδώσει και προηγούμενα λογοτεχνικά βιβλία, ο Σύλλογος έχει παρουσιάσει ένα προηγούμενο βιβλίο του προδιετίας. Και ήταν όμορφη βραδιά, ήταν μπορώ να πω συγκινητικό το κλίμα, ακριβώς γιατί βρεθήκαμε μετά από 2 καλοκαίρια και δεν θα σταματήσω να το υπογραμμίζω, γιατί νομίζω ότι ισχύει και μπορούμε να το συμμεριστούμε όλοι κάτω από τις συνθήκες που βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε με τον κορονοϊό. Ήταν ωραία βραδιά, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε από τον φιλοξενούμενο λογοτέχνη και ήταν στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει σταθερά ο Σύλλογος εδώ και αρκετά χρόνια, ευνοήτως για να ενισχύσει και να συμπράξει στο θεσμό του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Δράμας. Ήταν λοιπόν στα πλαίσια των φεστιβαλικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ του Τρέχοντος Έτους 2021.